ποιότητα της πίστης στη ζωή μετά το θάνατο. Το ανθρώπινο είδος έχει ενσωματωμένο το ένστικτο της προσδοκόμενης διάρκειας της ζωής πέρα του θανάτου. Μεταξύ των πρωτόγονων φυλών, η ζωή μετά το θάνατο δεν είναι θέμα της ελπίδας, αμοιβής ή εικασία του φόβου, αλλά μια πρακτική δικαιότητας την οποία το άτομο ονειρεύεται αλλά και ταυτόχρονα αμφιβάλλει για την ύπαρξή της. Είναι η βαθύτερη ελπίδα της καρδιάς του ανθρώπου, η ελπίδα του ουρανού. Τα πρώτα εκθέματα ήταν τα αναχώματα ενταφιασμών των νεκρών για προετοιμασία του μεγάλου ταξιδιού. Τα πτηνά, τα ζώα και τα ψάρια θεωρούνται ότι έχουν το ένστικτο της πανινόστησης. Οι γάτες και τα σκυλιά βρίσκουν τον δρόμο τους πίσω και πέρα από τα τεράστια τμήματα της άγνωστης χώρας. Ο Σολωμός επιστρέφει αλάνθαστα για να αναπαραχθεί στα ποτάμια της γέννησής του. Η φύση είναι πιο όμορφη με αυτό το καταπληκτικό ένστικτο πανινόστησης σε ορισμένα από τα χαμηλότερα είδη. Όμως στην καρδιά του κάθε ανθρώπου υπάρχει ένα αντίστοιχο ένστικτο λαχτάρα για πανινόστηση στον ουρανό. Ίσως αυτό να είναι και το ισχυρότερο επιχείρημα για την μετά των θάνατων ύπαρξή μας. 6. Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Το αν υπάρχει ή όχι η ζωή μετά το θάνατο είναι μια προσωπική ερώτηση που μπορούμε να θέσουμε με μόνο δύο πιθανές έστω και αντίθετες απαντήσεις. Όλα όσα ξέρουμε από την επιστήμη για τη ζωή μετά το θάνατο είναι ένα αδύνατο και παράλογο γεγονός. Δεν θα έπρεπε όμως να ακολουθούμε τα στοιχεία της συνείδησής μας. Το ότι αισθανόμαστε με τη συνείδηση δεν συνεπάγεται ότι η ζωή μετά το θάνατο είναι αυτονόητη και προφανής. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες για αυτήν την αποδοχή. Η παράδοση, που βασίζεται στο Θεό, και η συνείδηση. Η πρώτη κατηγορία ξεκινά από ένα δημιουργό Θεό και πιθανότατα απαιτεί ένα προσωπικό Θεό, δηλαδή εκείνον που έχει ενδιαφέρον για μεμονωμένα ανθρώπινα όρη. Με αυτή την πίστη του δημιουργού Θεού, που δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν και ότι όλα αυτά έχουν στόχο να εξασφαλίσουν τη ζωή μετά το θάνατο για όλα ή μερικά από τα όντα που δημιούργησε, προκύπτει το θετικό συμπέρασμα της μεταθάνατον ύπαρξης. Ο μηχανισμός που ο Θεός θα μπορούσε να κάνει χρήση μετά το σωματικό θάνατο είναι τη δημιουργία μιας αθάνατης ψυχής, την ανάσταση των νεκρών και τη συνέχιση της συνειδητής ζωής μετά το θάνατο. Η δεύτερη κατηγορία βασίζεται στη συνείδηση. Αυτό μπορεί να εκφράζεται ως ενστέρνηση των ανατολικών θρησκειών, Ινδουισμός, Βουδισμός, Ταοισμός κλπ. Φιλοσοφική πίστη στην αθανασία της ψυχής, παραδείγματος χάρη ο Πλάτωνας και άλλοι, και τέλος στην πίστη στο ότι η συνείδηση είναι θεμελιώδης για τη σύλληψη της πραγματικότητας του φυσικού κόσμου, παραδείγματος χάρη ιδεαλισμός. Όμως δεν μπορεί να βασίζεται στην επιστήμη, διότι εκ των πραγμάτων η επιστήμη δείχνει το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα της μεταθάνατον ζωής. Έτσι μια τέτοια πίστη είναι μη αποδεκτή στα επιστημονικά πλαίσια.